Τώρα γιατί συγχυστικές. Τώρα να επιμένει η Δανάη μέσα στη δουλειά του Σαββάτου να έρθει να με δει και να μην ξέρω τι θέλει. Καλά, γιατί δεν της είπες να έρθει αύριο. Γιατί είμαι σίγουρη πως θέλει να μου ξαναπεί ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Αλλά στο λέω δεν πρέπει να συμφωνήσω. Εντάξει, εσύ κάνεις κουμάντο. Έλα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, Ό,τι αποφασίσατε εσείς, Αχιλέα. Θα μείνουν. Αχιλέα, πήγαινε φέρει τις κόρες σου. Έχει δίκιο ο Νεκτάριος. Δεν μπορεί η Αλεξάνδρα με όλα τα παιδιά. Εννοείται, θα βοηθήσουμε. Ωραία, αφού λύθηκε, πάω στο Ηνωπηγείο. Α, όχι. Εσύ δεν πρόκειται να πας πουθενά του κερατό μου μέσα. Εσύ τα ξεκίνησες όλα αυτά. Βρες τη λύση τώρα. Ήρεμα, αγάπη μου. Θα βοηθήσω κι εγώ, μαμά. Νεκτάριε, δοκίμασε να ξαναπάρεις τη Δήμητρα. Όχι, Χιλιά. Δεν πρόκειται να ξαναπάρω τηλέφωνο. Και αντιθέτως θα το χοντρίνω κιόλας, που παράτησε τα παιδιά της. Νεκτάριε. Ψυχραιμία, αδερφέ. Ψυχραιμία. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί με αυτή τη φασαρία. Θέλεις να διαβάσουμε ένα παραμυθάκι. Θέλεις. Έλα. Να σου διαβάσω εγώ το παραμυθάκι. Μαμπά. Τα παιδιά πρέπει να φάνε και να κοιμηθούν. Θα τον αλάβω εγώ αυτό. Εγώ πρέπει να φύγω, να πάω στο Ηνωπηγείο. Έχω να κάνω ένα σωρό τηλέφωνο. Α, όχι, εσύ θα μείνεις εδώ να βοηθήσεις. Η Μαρίνα έχει να διαβάσει, ο Χιλιάς έχει να πάει να πάρει τις κόρες του. Εσύ θα πας να φέρεις πάνης για τον μικρό Ανδρέα. Μαμπά, ο μικρός Ανδρέας δεν φοράει πλέον πάνες. Καλά, ρε. Δεν ξέρεις ότι ο γιος σου δεν φοράει πάνες. Έλα, ρε, εμείς τώρα. Τα έχει χάσει κι αυτός. Έλα, αγάπη μου, μην πανικοβάλλεσαι. Μα τι θέλω, πήγαινε, θα τα καταφέρουμε. Ναι, πρέπει να πάω. Έχω τόσες δουλειές. Ωχ, τι έπαθε το παιδί. Πάω κι εγώ να γυρέψω. Νεκταρία. Επίτηδες το έκανε αυτό. Θέλει να σε χωρίσει με την Αλεξάνδρα. Θέλει να αγαναχτίσει το κορίτσι. Ναι. Δεν θα τις κάνουμε το χατήρι. Εσύ να μην μιλάς, τραβά πηγαίνει στην οποία, γιατί μόνο και μόνο που σε βλέπω νευριάζω. Εσύ φταις! Εγκατέλειψε δύο μικρά παιδιά και τα ταλαιπωρεί. Θα γυρίσει, Νεκτάρια. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσει. Εντάξει, κοιμήθηκαν τα μικρά και η Μαρίνα διαβάζει στο δωμάτιό της. Πώς τα πάνε μεταξύ τους? Η Ανδριανή τα πάει καλά με το μικρό. Ο Ανδρέας ζηλεύει λιγάκι, του τραβάει συνέχεια την πιπίλα. Εμένα δεν με έχουν συνηθίσει ακόμα. Λογικό δεν είναι. Τα παιδιά θέλουν τη μάνα τους να τα ταΐσει για να τα βάλει για ύπνο. Hey. Όλα θα πάνε καλά. Γεια. Μου πες να έρθω από εδώ, αλλά ξεχάστηκα και πήγα από το σπίτι σας, γι' αυτό άργησα. Στον ουρανό σε γύρευα, στη γη σε βρήκα. Θα σου πω, μπορείς να έρχεσαι κάποιες φορές εδώ να προσέχεις τα παιδιά. Δεν μπορεί, έχει κλείσει άλλη δουλειά. Ρε, αγάπη μου, ρώτα την κοπέλα πρώτα. Όχι, εντάξει, έτσι είναι όπως τα λέει. Μελίνα, μπορώ να σου μιλήσω ιδιαιτέρως? Ναι. Συγγνώμη. Τι είναι? Είσαι στους Ματθαίους, έτσι. Το σκέφτομαι από την ώρα που μου το είπες. Μην μιλήσεις. Θα μπλέξεις. Θα σε κλείσουν φυλακή. Καλά. Αν μιλήσεις, πέθανες. Θα σε πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια, το κατάλαβες? Θα μιλήσεις? Δανάη, τι συμβαίνει? Τίποτα. Δεν έπρεπε να έρθω. Ήθελα να σου προτείνω να ξανασυνεργαστούμε, αλλά από ό,τι βλέπω δεν θες. Οπότε ξέχνα το. Άλλο ήρθες να πεις και άλλο είπες.
αγάπη μου. Τι κατάλαβες τώρα? Μην μιλάς έτσι στους ανθρώπους. Τι? Αχιλλέα, η Δήμητρα αυτή τη στιγμή είναι με τον Πάτροκλο στα Χανιά και κυκλοφορούν φόρα παρτίδα. Πλάκα μου κάνεις, έτσι? Τι έγινε? Θα σου πω. Τι γίνεται, δεν είναι σπίτι? Αφού μας περιμένανε. Περίμενε, θα πάρω ένα τηλέφωνο. Ελληνάκι μου, έλα, φτάσαμε, δεν είστε σπίτι? Έλα, Βασιλική μου. Χίλια συγγνώμη, ξεχαστήκαμε τελείως. Έφυγε η Δήμητρα και άφησε τα παιδιά στο νεκτάριο. Έχει έρθει και η Αλεξάνδρα για βοήθεια και ταντά, όλοι. Να πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Όχι, παιδί μου, τι λες τώρα? Έλα, ξένη είσαι. Πάρε το κλειδί, είναι κάτω από τη γλάστρα με το Βασιλικό. Μπείτε μέσα και εμείς όταν ξεμπερδέψουμε θα έρθουμε αμέσως. Πάρε τον Αχιλλέα. Βασιλική, δώσε μου το λίγο τον Νικόλα. Έλα, Αχιλλέα. Έλα, φίλε, μ' ακούς? Θέλω να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου. Μπείτε μέσα, αισθανθείτε άνετα και θα τα πούμε σύντομα. Ναι, ναι, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, έλα. Γεια, γεια. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Υπομονή. Εσύ όμως, Νεκτάριε, θα πρέπει να βρεις ένα δικηγόρο να δεις τι θα κάνεις με τα παιδιά. Να είσαι διασφαλισμένος. Το ξέρω. Θα την κάνω να το μετανιώσει αυτό. Πάντως, για να πάει στον Πάτροκλο, είτε είναι τρελά ρωτευμένη μαζί του, είτε το κάνει για να σε εκδικηθεί για όλα τα προηγούμενα χρόνια για ό,τι τις έκανες. Και τα παιδιά τι φταίνε? Ό,τι λάθη για να έκανα στη ζωή μου, δεν θα τα εγκατέλειπα ποτέ. Τι το συζητάμε τώρα? Μια εγωίστρια και μισή είναι. Παράτησε τα παιδιά της, αν είναι δυνατόν. Είναι μεγάλη αλήθεια. Αύριο, άμα τα παιδιά έχουν δουλειά, θα πάμε μόνοι μας να κάνουμε τη βόλτα μας στη Λευκωσία. Δεν σκοπεύω να κλειστώ μες στο σπίτι. Καλέ, εννοείται. Γεια σας! Ποιος είναι, ποιος είναι! Αγάπη μου! Κοριτσάρα μου! Γεια σου, Λένα μου! Παιδιά, χαρά μου! Συγγνώμη που σας αφήσαμε να περιμένετε. Τσιμπήσατε κάτι? Όχι, θέλαμε να φάμε όλοι μαζί. Αχάστα, έφυγε η Δήμητρα και γίναμε μόνο κάτω. Κυρία Ευανθία! Λοιπόν, θα μαγειρέψω εγώ, έτσι. Να βάλουμε και αυτό το παιδάκι για ύπνο. Νάνι, πάμε για Νάνι. Νάνι! 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 Πω, πω, χίλια συγγνώμη, παιδιά. Ντρέπαμε πολύ πρώτη φορά σπίτι μας και εσύ. Μη ζητάτε συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει. Ναι, Λένα μου, πήρα την Κωνσταντίνα γιατί θέλω να μου ποτίζει τα φυτά. Και μου είπε ότι η Δήμητρα με τον Πάτροκλο είναι στα Χανιά. Ναι, το μάθαμε κι εμείς. Αλλά σε παρακαλώ, ας μην συζητάμε για αυτό το θέμα. Φωνάει. Ναι, ναι, μόνο ευχάριστα τώρα. Έτσι, θα φάμε, θα πιούμε και θα φτιάξουμε και ένα ωραίο πρόγραμμα για αύριο, ε, συμφωνείτε? Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Όπως είπαμε, Νικόλα, ε! Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς. Τα αφήνουμε όλα έτσι. Ποτήρια, πιάτα, δεν μπορώ με κομμάτια αύριο. Αγάπη μου, πήγαινε εσύ και εγώ θα τα βάλω στο πλυντήριο και έρχομαι. Ε? Είσαι τέλειος. Έλα, φίλε. Να σου πω, θέλω να μου δώσεις εκείνο τον detective που χρησιμοποίησες, τον Κύπριο. Θέλω να μου βρει δύο τύπους που εμπλέκονται στην απαγωγή της κόρης μου.